Γαβριήλ Ιερομόναχος, Αγιαμανίτης, 1877 έως 1956. Ο κατακόσμων Γεώργιος Κάτσολας του Διονυσίου και της Ελένης γεννήθηκε στα Αρφαλά της Μεσσηνίας το 1877 από πολύτεκνους και ευσεβείς γονείς. Ο πατέρας ήταν ο τελευταίος δήμαρχος που σταμελά στις πόλεις τους. Προσήλθε στην καρύβη του Αγίου Γεωργίου της Κήτης της Αγίας Άνης το 1896. Εκάρι μοναχός από τον Γέροντα Γεράσιμο το 1899. Χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος το 1901. Αργότερα κατεστάθηκε πνευματικός. Ασκήτευε μαζί με τους τρεις καλούς κατά σάρκα αδελφούς του, τους ιερομονάχους Σεραφείμ που ήρθε το 1902 και Διονύσιο που ήρθε το 1904 και τον μοναχό Χρυσόστομο. Φύλαγε, ως λέγουν, αυστηρότητα για τον εαυτό του και μεγάλη αγάπη για τους άλλους. Ήταν γνωστός και πολύ καλός αγιογράφος, γέροντας φιλόξενος και ελεήμων. Όλοι οι παλαιοί θυμούνται με θαυμασμό την αβραμιαία φιλοξενία του. Ήταν εντυπωσιακό 4 αδέρφια από τα 8 να είναι αφιερωμένα στον Χριστό, δίχως να έχουν μεταξύ τους ποτέ μεγάλη παρησία. Μάλιστα οι μεγαλύτεροι ήταν αυστηρότεροι προς τους μικρότερους. Ο γέροντας Χερουδίν αναφέρει για τον γέροντα Γαβριήλ πως η γνώμη του είχε πάντοτε μεγάλη βαρύτητα σε όλα τα κοινά θέματα της Κήτης. Είχε υποδειγματική ακρίβεια στη μοναχική του ζωή. Ήθελε η υπακοή των υποτακτικών του να είναι ακέραια και γι' αυτό τους δοκίμαζε αυστηρά, ακόμη και τους κατασάρκα αδελφούς του. Όταν στη Σκήτη σκέφτηκαν ορισμένοι να ανοίξουν κάποιους δρόμους, ο γέροντας Γαβριήλ είπε στην γεροντική σύνταξη: «Πατέρες, αυτά τα σκληρά και ανηφορικά και δύσβατα δρομάκια της Σκήτης μας εβοήθησαν τους προημερών πατέρας να φτάσουν και μέχρι αγιότητος ακόμη, χάρη στους σκληρούς αγώνες. Μη ζητάτε λοιπόν ευκολίες αν θέλουμε να ακολουθήσουμε τα ίχνη τους». Τότε όλοι οι αγιαμανίτες πατέρες συμφώνησαν απόλυτα μαζί του. Πριν την καθημερινή νυχτερινή ακολουθία, ένας μικρός σεισμός γινόταν στο κελί του από τις πολλές στρωτές μετάνοιες. Κανόνα που διατήρησε μέχρι τον βαθμό τα βαθιά του γεράματα, δίχως καμία έκπτωση. Πρώτος πάντοτε στην ιερή ακολουθία. Εάν κάποιος αργούσε πολύ να προσέλθει στην ακολουθία, ήταν αυστηρός μαζί του. Στις Σαρακοστές έφτανε, όπως και οι άλλοι πατέρες, να αναπληρώσουν πρόθυμα τα χρεωστούμενα. Υπήρχε προσοχή, ευλάβεια, τάξη και ακρίβεια σε όλες τις καθημερινές ακολουθίες. Η Μερονύχθιο, δίχως όλη τη στοιχολογία, το Θεοτοκάριο, τους χαιρετισμούς, την παράκριση της Παναγίας και της Αγίας Άνης, η του Αγίου Γεωργίου δεν περνούσε. Μετά την ακολουθία δεν υπήρχε ανάπαυση. Ο γέροντας έβαζε ανάγνωση και οι άλλοι ετοίμαζαν τα φαγητά ή την τράπεζα μέχρι να ξημερώσει και να αρχίσουν τα εργόχειρα. Ανεπάφθη εν κυρίω στις 29 Εβδόμου του 1956. Πέλος και το Θεό δόξα. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον με. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
υπεραγία Θεοτόκε, σώσον μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.